μαζί μας έναν άνθρωπο, το ακούστηκε από το Συρίγο πριν, έναν άνθρωπο του Στίβου. Του Στίβου. Έναν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το Στίβο. Περισσότερο ναι. από όλα. Γιατί το άνθρωπο Στίβου δεν λέει τίποτα. Αλλά που τώρα είναι και στο Στίβο της ζωής, καθώς δοκιμάζει τον εαυτό του ως μέλος του ψηφοδελτίου επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μιλάμε για τον Γιώργο Πομάσκι. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σας και από μένα. Και χαρά μου που βρίσκομαι στο στούντιο και ειδικά αν είναι αθλητικό το στούντιο. Είναι λίγο καλά. Νιώθουμε πιο ήρεμα και πιο άνετα και μπορεί να αναπτύξουμε. Τώρα, άμα αρχίσαμε και λέγαμε ονόματα αθλητών που έχει βγάλει ο Γιώργο, ναι, δεν θα τελειώσει η εκπομπή, δεν έχει νόημα. Πού να αρχίσουμε τώρα. Ξέρω τι να πούνε, αρχίζει και τελειώνει αυτή η ιστορία. Όχι, τη Βούλα, την Πατουλίδα, από ποιον. Μακάρι να έχει και επόμενο. Να έχει και επόμενο. Έχει όμως ο ελληνικός αθλητισμός μέλλον. Γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Εσύ το βλέπεις, το βιώνεις. Μέσα ως προπονητής έχεις την, δηλαδή βλέπεις τα παιδιά, αλλά υπάρχει μέλλον. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας απασχολεί όλους. Το μέλλον σίγουρα υπάρχει, αλλά δεν θα έχει την ίδια πυκνότητα καλών επιδόσεων όπως ήταν μέχρι στιγμής ή κάθε δεκαετία που φεύγει. Αυτό παρακολουθώ εγώ τελευταία. Το οποίο οφείλεται. Που οφείλεται σε πολλά ενδιαφέροντα. Όχι, τα παιδιά είναι ίδια. Αλλά οι ενδιαφέροντα πια που πλασάρουμε στη νέα γενιά είναι πάρα πολλά, πάρα πολλοί πειρασμοί και έτσι αραιώνεται και την συμμετοχή τους στο αθλητικό, στο αθλητισμό και φεύγουν σε άλλους τομείς. Άρα ζήτημα παιδείας. Το βασικότερο. Πάντα είναι έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο ζήτημα παιδείας, γιατί και να θες, δεν είναι εύκολο πια οικονομικά. Να πεις ναι, ότι... εντάξει, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, πού λέει και τώρα την εμπειρία του που γυρίσατε. Ποιοι ήσασταν, σας φέρνουν με πούλμαν. Εντάξει, είχαμε ένα δύσκολο ταξίδι με το Καραλή, Τεντόγλου και το Ανδρέα Τσόνι. Ταξιδέψαμε από την Πράγα με πούλμαν 6,5 ώρες μέχρι την Οστράβα. Αυτό συμβαίνει στο αθλητισμό, στο πρωταθλητισμό. Πρέπει να αντέχεις, πρέπει να μπορείς να γεμίσεις τον οργανισμό σου με τέτοια δύναμη και τη θέληση να αντιστατεί στην κούραση για να μπορεί να αποδίδεις την άλλη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα πάλι γυρίσαμε με τον ίδιο τρόπο. Και όμως τα παιδιά όμως αυτά έχουν είναι πάρει και κάνουν αυτό. Είναι έτοιμοι καραλίστα αγωνιστή σήμερα σε λίγη ώρα στη πλατεία και νομίζω ότι πάει και ακόμα καλύτερα και από το προηγούμενο αγώνα. Μάλιστα. Και αυτό που λέγαμε που είχαμε απορία, το συζητάγαμε εδώ μια μέρα και δεν ξέραμε τι γίνεται. Τι έγινε με το ταξίδι που δεν βγάλαμε. Που δεν βρήκαμε αλλοπλάνο. Αλήθεια, αυτό έβγαλε ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωση, δεν βρήκαμε εισιτήρια. Τα καινούρια λογιστικά είναι πολύ δύσκολα για τις ομοσπονδίες, καινούριους νόμους και πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Και με το λίγο χρόνο που είχε ανακοινωθεί διαγωνισμός του ΣΕΓΑΣ. Δεν ενδιαφερθήκανε κάποιες εταιρείες να έρθουν να παρουσιαστούν και έτσι άργησε και τελευταία στιγμή έπρεπε να αγοράζουν η Ομοσπονδία 2-2-2 τα εισιτήρια. Και αυτό έπρεπε να ταξιδέψει μια ομάδα με 20 διαφορετικούς τρόπους. Και διαλύεται την έννοια της ομάδας. Και έτσι παραιτήθηκε η ομάδα και βρέθηκε και η κυβέρνηση να παραχωρήσει το αεροπλάνο. Τι σε δυσκολεύει πιο πολύ τώρα που το έχεις δοκιμάσει και τα δύο, το να βοηθήσει έναν αθλητή να φτάσει στα όρια του ή το να πείσεις έναν άνθρωπο να σε ψηφίσει? Εγώ έχω μια θεωρία και για τα δύο πράγματα. Τον ικανό, το ταλαντούχο παιδί θα το πιέσω πάρα πάρα πολύ για να φτάσει ψηλά. Το ψηφοφόρο δεν θα το παρακαλέσω ποτέ. Πρέπει να το έχει μέσα του, να είναι σίγουρος και να δώσει το ψήφο του χωρίς καμιά παρακαλώ, χωρίς καμιά υποχρέωση, χωρίς, πρέπει άνετα να νιώθει ο ψηφοφόρος και να πραγματικά να του δίνει εκεί που έχει την αίσθηση της ουσίας, τη βατήτα της σκέψης και να είναι πιστός μέσα του για ποιος θα μπορεί να το εκπροσωπήσει, να το υπερασπίσει και να φέρει κάτι καινούριο. Μάλιστα. Και φαντάζομαι για να στρατευτείτε με το ΚΚΕ, προφανώς εκτιμάτε ότι αυτά όλα τα κάνει. Γι' αυτό είμαι εκεί. Μάλιστα. Πάντως νομίζω τελικά ότι είναι πιο δύσκολο να βοηθήσει ένα παιδί παρά έναν ψηφοφόρο. Γιατί ο ψηφοφόρος πρέπει να έχει αυτό που είπες και εσύ, ξέρει τι γίνεται. Απλά πρέπει να του πεις αυτά που θέλεις να πεις εσύ εκείνη διαφορά. Στο παιδί. Έχεις και ένα ρόλο δασκάλου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο τελικά με τον αθλητή. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι άλλη στήριο βασικά. Ναι, τελείως διαφορετική. Αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά. Είμαστε πρώτο πατεράδες,
πρώτο, πρέπει έτσι να δώσουμε να καταλάβει, γιατί αυτή είναι η αυρινή του δουλειά. Να χαράξει τον δρόμο του, να μπορεί να αποκαταστατεί, να βρει το κοινωνικό του, στο κοινωνικό σύνολο να αναδειχθεί, και από εκεί και πέρα να μπορεί να στατεί στα πόδια του, τελειώνοντας μια καριέρα αθλητική που είναι πολύ σύντομη. Όσο πιο νωρίς μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό σε ένα παιδί, τόσο πιο νωρίς έρχονται τα καλά αποτελέσματα και πολύ πιο εύκολα αυτός γίνεται, βλέπει το πράγμα πιο επαγγελματικά. Σίγουρα, αυτό έχει σημασία. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Βέβαια, ποιες είναι οι δυσκολίες σήμερα για ένα παιδί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό? Καταρχήν, δεν ξέρω, μετά την Ολυμπιάδα υπάρχει τίποτε? Έχει μείνει κανιά υποδομή, έχει μείνει τίποτε? Αυτό το να δείχνουμε συνέχεια σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία που μπορούμε να πιέσουμε ή να το αναδείξουμε σαν θέμα προς την κάθε κυβέρνηση, οι καταστάσεις τους έχουμε παρατήσει, δηλαδή τελείως. Δεν τον έχουμε βάψει. Είμαστε σε ένα φανταστικό γήπεδο που χτίστηκε χωρίς καλή σκέψη για μένα, στη Παιανία, στο βουνό. Πολύ δύσκολη πρόσβαση, το κλέψανε, έχει αδειάσει και εδώ και 5 χρόνια, παρόλο που είχαμε πολλές υποσχέσεις από την κυβέρνηση, δεν άνοιξε για λόγω 30 λάμπες. Δεν μπορεί να βρεθεί ένα άτομο να βάλει 30 λάμπες και 500 μέτρα καλώδιο. Σοβαρότατα. Σοβαρότατα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ταρτάν. Τα ανοίξει τη Δεκέμβρη. Περάσανε 2 Δεκέμβριδες. Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει χαμένο το ταρτάν. Τα παιδιά παθαίνουν κατάγματα κόπωση, φορώντας τα καρφιά. Με 2-3 προπονήσεις έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και εγώ ζω στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και τα 15-16 είμαι μόνος στο κλειστό. Εγώ κάνω προπόνηση μόνο στο κλειστό, γιατί έχει κάπως καλύτερο ταρτάν, και αυτό είναι ντροπή, γιατί όλη την Ευρώπη καταλαβαίνει να κάνει προπόνηση. Αυτά τα παιδιά που βλέπουμε τώρα δεν έχουν στοιχειώδη υποδομή για να δουλέψουν? Αυτά που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση που συμμετέχουν. Κάθε 2 χρόνια καταφέρουν να πάρω ένα μηχάνημα, κάθε 2 χρόνια μια μπάρα. Ωραία. Και φέτος, μετά από 15 χρόνια, μου κάνανε μια επίστρωση στο ΣΚΑΜΑ, παρόλο που έχω 2 πρωταθλητές Ευρώπης σε αυτό το σημείο που κάνουν προπόνηση καθημερινά. Ποια παιδιά είναι? Τεντόγλου Παπαχρήστο. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Διονύσης, λέει όμως, το γεγονός ότι δεν βγαίνει πια και νέο αίμα προπονητών στο Στίβο είναι ένα ζήτημα για τον αθλητή που θα θέλει να κάνει το παραπάνω βήμα? Κάθε προπονητής έχει μια αξία, μια περηφάνεια, μια κοινωνική, μια τέση στη κοινωνία. Άμα φωνάξεις ένα άντρας που έχει γνώμη, γνώση και θέληση για δουλειά και του πεις γιατί τα πάρεις 200 ευρώ και δεν τα μπορεί να καλύψεις τα έξοδά σου να έρθεις μόνο μέχρι το γήπεδο, πώς θα στατεί αυτό το νέο παιδί? Γιατί να ακολουθήσει το... Να ακολουθήσει εμένα. Ναι. Εγώ δυσκολεύομαι που είμαι τόσα χρόνια ο νέος που τα πάρει μικρότερα παιδιά. Γι' αυτό και οι σύλλογοι στραφήκανε σε μια καινούριους τρόπους γύμναση, που φτιάχνουμε ομάδα και όποιος πατέρας έχει 30 ευρώ το μήνα είναι το παιδί του ταλαντούχου. Δεν κάνουμε επιλογές παιδιών να μπουν στο σύλλογο ή να μπορούν να λέμε αυτό το παιδί είναι για μπάσκετ, αυτό είναι για άλλα αθλήματα. Δεχόμαστε στα σχολεία. Γι' αυτό τώρα και μειώνεται την πρώτη ερώτηση, που τώρα είναι πολλά από τους παραμέτρους, ένας από τους βασικούς παραμέτρους είναι γιατί δεν κάνουμε επιλογή για κάθε αγώνισμα, για να μείνει το παιδί ένα μεγάλο ποσοστό από τα επιλεγμένα παιδιά. Εμείς παίρνουμε οτιδήποτε παιδί, μπορεί να κάνει για οτιδήποτε αγώνισμα, αλλά εμείς το κρατάμε στο δικό μας γιατί πληρώνει, και έτσι ο προπονητής μπορεί να έχει. Αλλά αυτός ο προπονητής δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Τώρα ούτε ο γονιός την κάνει. Ο γονιός δεν είναι ο γνώστης. Δεν είναι γνώστης, ναι. Εμείς πάμε και βασιζόμαστε στο γιατρό, στο μανάβι. Δηλαδή ναι, είναι καλό τα ντομάτες, καλά είναι, την αγοράζουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε την ευθύνη και έχει χαθεί ο προγραμματισμός, τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθηθεί μια επιλογή, ποιον παιδί να κρατήσουμε, ποιο θα εξελίξουμε, ποιο θα εντεχθεί μεγάλες επιβαρύνσεις κτλ. Και είναι πολύ δύσκολο πια. Παρ' όλα αυτά όμως, στο Στίβο έχουμε καταφέρει και βγάζουμε παγκόσμιους πρωταθλητές. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά του Σέγα. Τόσα πολλά προβλήματα, αλλά παγκόσμιοι πρωταθλητές βγαίνουν. Δηλαδή, Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά βγαίνουν παιδιά που είναι πρωταθλητές. Σέγα έχει 280 συλλόγους. Βρίσκει τρόπο να στηρίζει σε
οτιδήποτε σημείο της Ελλάδος να βρίσκεται αυτό το σύλλογο, θα βρεθεί τρόπο να στείλει ένα ακόντιο, γιατί έχει ένα ακουντιστή. Θα στείλει ένα ζευγάρι παπούτσια. Θα έχει λίγο μισθό, κάποιο μικρό μισθό για το προπονητή να συνεχίζει να μην κλείσει το κύτταρο του αθλητισμού του Στίβου. Αυτό είναι αποτέλεσμα να έχουμε εγγραφές με πιο πολύ, αλλά όχι επιλεγμένους. Αυτό θα είναι σε μια φάση, όπως βλέπετε στους 5 κορασίδους εφήβων, οι ομάδες μας είναι 30 μέχρι 40 άτομα. Στο νέον μειώνεται και στον ανδρών γυναικών μπαίνει ένα παιδί κάθε 2-3 χρόνια. Δηλαδή, Γιώργο, αν μπορούσαμε αυτό να το είχαμε λύσει, πιστεύεις ότι θα βγάζαμε πολύ περισσότερους πρωταθλητές? Θα είχαμε γεμάτη ομάδα με 2 μικίστες, με 2 εκατοστάριδες, με 2 οχτακουσάριδες, με 3 ρίπτες στο δίσκο, 2 στη σφαίρα. Θα ήταν πιο πυκνό τα αποτελέσματα και το επίπεδο αθλητών θα ήταν σε μια πυκνότητα πολύ ψηλά και πιο πολλά άτομα. Ωραία, εξήγησε μου κάτι. Έχεις πει μια σειρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε κουβεντιάσει και εσύ τα έχεις πει 100 φορές και τα ανταπόκριση είναι ευδίκες. Η ένταξή σου, ας πούμε, σε ένα ψηφοδέλτιο όπως αυτό του Κομμουνιστικού Κόμματος, να θυμίσουμε σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα, μιλάμε με τον υποψήφιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον γνωστό γυμναστή σε όλους, Γιώργο Πομάσκη. Η ένταξή σου σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό, δηλαδή πώς βλέπεις, ας πούμε, το ρόλο σου σε αυτή την ιστορία σαν υποψήφιος του ΚΚΕ? Πρώτο ρόλος μου είναι να βοηθήσω το ΚΚΕ. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Και να πείσω 5 φίλους με τη συζήτησή μας. Και πρόσφατα είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και το παρακάλεσα μια φορά, αν έχει χρόνο, να το πάω στο δικό μου το σχολείο που έχει χτιστεί το 1970. Και εγώ μπήκα σε καινούριο σχολείο, με καινούριο στάδιο, με καινούριο κλειστό, με τρίτο στάδιο μόνο χορταρά και τέταρτο στάδιο που είχε μόνο καρβουνίδι, να μην χαλάμε τα παιδιά. Όλα αυτά. Στο Πλέβεν, σε μια απλή Βουλγαρία. Πόλη, μια Λάρισα της Βουλγαρίας. Όλο αυτό, το κτίριο πόσο μεγάλο ήταν, κάθε μάθημα γινόταν σε διαφορετική τάξη, γιατί ήταν τάξη φυσική, τάξη χημεία, τάξη μαθηματικά κτλ. Όλο αυτό φτάσαμε μετά από 30-40 χρόνια να μην, πάλι να πω, χρησιμοποιώ μια λέξη, δεν μπορούμε να το βάψουμε. Τόσο καλά αναπτυχθήκαμε, τόσο έξυπνοι γίναμε, τόσο ικανοί είμαστε σήμερα, τόσο τεχνολογία πια μας έχει βοηθήσει και έχουμε προχωρήσει και να μην έχω ταρτάν στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή, αυτό με πικράνει πάρα πολύ. Καινούριους μεθόδους, καινούριες πολιτικές, καινοτομίες, παρατάξεις, καινούριες συγχρονίσεις, μέτρα πολιτικούς, μεγάλες σπουδές, Χάρβαρντ κτλ. Τόσο δηλαδή δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και να συμφωνήσουμε. Και βλέπω μόνο ένα πράγμα τελευταία. Όποιος γίνεται αντιπολίτευση γίνεται σοσιαλιστής. Μιλάει και με το καλύτερο τρόπο για το βοηθήσει το λαό. Μόλις ανεβεί στην κυβέρνηση παίρνει την ανάποδη απόφαση. Και ο άλλος παίρνει το ρόλο του. Όλοι γίνανε τόσο καλοί. Όλοι φυλαγόμαστε, όλοι ναι. Η εξωτερική μας πολιτική, έχουμε ευρωβουλευτές. Δεν τα φύγει το χαρτί από την Ευρώπη να έρθει. Θα τα αλλάξετε εκεί πρώτο. Να είναι με καλύτερες συνθήκες για την αρτή στην Ελλάδα να το εκτελέσουμε, να το ψηφίσουμε στη Βουλή. Αυτά με ενοχλούν πάρα πολύ. Με ενοχλεί. Όλοι οι μέλη του ΝΑΤΟ φυλαγόμαστε ένας από τον άλλον. Τι συμμαχία δηλαδή. Δεν φτάνει τόσο πια. Τα αεροπλάνα πάνε δεξιά-αριστερά, φυλάγομαστε. Ποιον φυλάμε, τον ΝΑΤΟ, τον ΝΑΤΟ. Τον ΝΑΤΟ, τον ΝΑΤΟ, τον ΝΑΤΟ. Φυλάγεται. Αυτά είναι αποφάσεις. Κανένας δεν λέει stop, κανένας δεν λέει. Σκεφτείτε, λέει, ψήφισε ό,τι πρέπει. Ναι, από ένα σημείο και μετά, ναι. Ψηφίστε αυτό που πρέπει. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, στηρίζουμε τον Γιώργο, λέει, ο αστυνομικός αθλητισμός πρέπει να γίνει σημαία. Γιατί οι επιχορηγήσεις να δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ και όχι για παράδειγμα στην ποδηλασία, ας πούμε, της ΑΕΚ ή στο στίβο της ΑΕΚ? Δεν νομίζω πια ότι δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Ναι, δεν δίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Έχουμε ένα παιδί που μπορεί είναι κουλής ποδηλάτης και δεν είχε λάστιχα πριν 2 χρόνια. Το γνωρίζει πολύ καλά και δεν είστηκε λάστιχα. Σωρά. Πάρτε το βουλικάκι και να σας πει 2 ιστορίες. Ο φίλος μας ο Κώστας να το ρωτήσει. Λάστιχα, δανεικά και αγωνίστηκε. Τι με τη Σάντα έκανε ποδήλατο? Δεν είχε ποιος να του πει ότι πρέπει να βγάλει βίζα για το Μίνσκ και έχασε ένα κύλο γύρω από το, το παγκόσμιο του κύπελο. Δηλαδή το παιδί είναι μόνο του. Μπορεί ποτέ όμως σήμερα, σημερινές συνθήκες, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το σύστημα το οποίο ζούμε, το καταλυστικό και οτιδήποτε άλλο, να υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός ή ακόμα και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχεις κάνει και σε επαγγελματικό επίπεδο 2 χρόνια γυμναστής στον Ολυμπιακό, ήσουν.
Ναι. Με το ματζουράκι και με το λεμονί. Ναι. Ποια εποχή? Ωραία εποχή. 99-2-1. Ναι. Πολύ καλά πέρασα και είναι πολύ καλή εμπειρία. Τρέχουν οι Έλληνες αθλητές, ποδοσφαιριστές. Τους ανάγκασα να τρέχουν και με βοηθήσανε πάρα πολύ ο Καρεμπέ. Ήμουν τυχερός. Τυχερός που είχα ένα Ζέτεμπεργκ Καρεμπέ Γιαννακόπουλος. Ο Ζέτεμπεργκ έτρεχε. Ναι. Αυτός είχε πρόβλημα, είχε κάποιο πρόβλημα. Ζάχαρο είχε. Ζάχαρο. Αλλά αυτό δεν το εμπόδιζε να το ρυθμίζει, ήταν πάρα πολύ τυπικό. Δηλαδή πρέπει να σου γίνει κανονικά. Βεβαίως. Έλα ρε, το παιδί. Τώρα Γιώργο, αυτό είναι ένα ωραίο θέμα γιατί εσύ το έχεις δει από όλες τις πλευρές. Για τους αθλητές γενικά που έχουν κάποια τέτοια θέματα. Όλα αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται. Όλα αντιμετωπίζεται. Εμείς έχουμε αθλητές με μεσογειακή ανημία. Έχουμε με ζάχαρο. Αυτή με πολύ καλή παρακολούθηση, με φοβερό πρόγραμμα, φοβερή συνέπεια. Ακόμα και εμένα κάνεις να τρέχω. Όλοι μας. Όλοι μας. Όλοι μπορούν να πετύχουν. Για πες μου λίγο, γιατί με ενδιαφέρει αυτό. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι όπως τον έζησες, τι να αντέχει τη φυσική κατάσταση? Γιατί είναι τόσο πίσω η Ελλάδα σε ρυθμό, σε δύναμη, σε ταχύτητα, από ό,τι είναι το υπόλοιπο ποδόσφαιρο? Εγώ νομίζω είναι πρόγραμμα των προπονητών. Είναι άμα, προπονητών. Άμα πρόγραμμα του προπονητή, όπως φέτος πάω και ένα έδειξε κάτι. Έχουν ένα στόχο, το κυνηγήσανε με το καλύτερο τρόπο και αυτό και έκανε τέτοια χρονιά. Άμα ο προπονητικό team με συμφωνία με την διοίκηση αποφασίσουν και βάλουν κάτω τα πλάνα, τα παιδιά και αντέχουν και θέλουν, ποιος δεν θέλει να είναι πρώτος, ποιος δεν θέλει να κάνει καινούριο συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ. Τελικά σε μια ομάδα ο γυμναστής. Πάντως εμένα μου έχει τύχει. Ο γυμναστής είναι. Προπονητής που έχει σφίξει λίγο τα λουριά. Να γκρινιάζουν, ναι, και να. Γι' αυτό είπαμε την διοίκηση να βάλουμε το στόχο να ξέρει όλους προς τα κάτω τι μας περιμένει. Μπορεί να φύγεις από την πρώτη μέρα. Ναι. Σε μια ομάδα ο ρόλος του γυμναστή πόσο πολύ σημαντικός είναι τελικά? Με πίκρα μπορώ να σου πω στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός. Έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά ο ρόλος του. Σε όλα μας τα επίπεδα, δηλαδή και στην προετοιμασία και στην αποκατάσταση. Και... γιατί ναι. Νομίζω ότι και το κομμάτι του τραυματισμού ο γυμναστής μετά με το φυσιοθεραπευτικό team νομίζω ότι κάνουν πολλή δουλειά. Άμα δηλαδή εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε εργασία. Ακριβώς. Πρέπει όλα να είναι συντονισμένα, όλοι να είναι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο, σε εργατικό επίπεδο και να ορμήξουν και να μπορούν να επιβάλλουν το πρόγραμμά του και τα παιδιά να ακολουθήσουν το σωστό, σωστή διατροφή, σωστή τρόπο ζωής και μετά να είναι τυπική στην προπόνηση. Αυτό πάντως είναι. Αν το μεταφέρουμε σε πολιτικό επίπεδο, γιατί είναι και πολιτική κουβέντα, αυτό το να ορμάς και να κατακτάς χρειάζεται και στη ζωή, όχι μόνο στον αθλητισμό. Μα έχουμε γίνει πατητικοί. Ναι. Ικανοποιούμαστε. Ο Έλληνας για μένα είναι ένας δραστήριος τύπος ανθρώπου που φεύγοντας κάπου γίνεται ο καλύτερος ερευνητής, γίνεται διευθυντής, γίνεται. Έχουμε σε πολλούς οργανισμούς από 2-3. Εδώ παρακολουθούμε από μια πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 10 χρόνια να είμαστε ικανοποιημένοι με το επίδομα. Είναι άκρο απατητικό, δεν είναι στην ανθρώπινη φύση το Έλληνα αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να μην θέλει να αλλάξει, να συμμετέχει και να μην πάει στην ουρά του επιδόματος, να πάει στη δουλειά του. Να παλέψει να ζήσει καλύτερα. Εννοείται. Αυτό δηλαδή είναι ένα χαμογελάσει, ρε παιδί μου. Γιατί ξαπλώσαμε στη κρίση. Ακόμα και σε επίπεδο. Σηκώστε τα μανίκια και ορμάμε. Ναι. Δεν έχει άλλους τρόπους να ανατρέψουμε μια κατάσταση. Θα δουλέψουμε διπλάσια. Τι φοβόμαστε? Μην κουραστούμε. Όχι, περιμένουμε να μας έρθει από τον ουρανό επάνω ο επιφώτης. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Φίλιππος, ήσουν προπονητής του άλματος Μήκος, αθλητής ήσουν, τριπλουνίστας, τι ήσουν? Τριπλούν και σπάνια Μήκους. Ναι. Πήδωσα σπάνια Μήκους. Ναι, ο άλλος ο φίλος λέει εννοούσε τις επιχορηγίες για την Αγία Σοφιά, όχι σε πάει και σε τέτοια. Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα τώρα, εντάξει, μην τον μπερδεύουμε, γιατί αυτό είναι και για τα έργα στο γήπεδο. Μην τα βάζουμε όλα μέσα στο διοκατάνι. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο είναι ότι έρχεσαι να κατεβαίνεις στην πολιτική σκηνή ως υποψήφιος, δεν έχει σημασία αν είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, και μιλάς με τον κόσμο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που εσύ ο ίδιος, από αυτά που έχεις ζήσει, τα βιώματα που έχεις, από αυτά που την αντίληψη που έχεις, μεταφέρεις στον κόσμο? Δηλαδή, τι είναι η βασική ιδέα που πρέπει ο κόσμος να θες να μεταφέρεις στον κόσμο, να μεταδώσεις στον κόσμο? Τελευταία, να πω 70-80% από το κόσμο ζει σε μια αβεβαιότητα. Οι εταιρείες πια δεν έχουν σταθερή νομοθεσία για την εργασιακές συμβάσεις, σχέσεις με το εργαζόμενο.
μια πολιτική που θα κατορίσει πιο σταθερή και πιο άνετη επιβίωση του ανθρώπου, να μην είναι σε αβεβαιότητα καθημερινά, γιατί κάνει λάθη, δεν δουλεύει. Ο άνθρωπος για να αποδίδει πρέπει να είναι πολύ ήρεμος, πολύ σταθερά μέσα του, τα συναισθήματά του να είναι τακτοποιημένα, την οικογένειά του. Άμα εσύ κάθε μέρα ξυπνάς ή δεν κοιμάσαι, γιατί αύριο δεν ξέρεις τι σε περιμένει, να βλέπεις τον συνάδελφό σου με μάτι, θα σε σφάξει, θα σου βάλει μπανάνα κάτω από το πόδια, να γλιστρήσεις. Δηλαδή αυτά πρέπει να αλλάξουν και αυτά πρέπει να τους να δώσουμε να καταλάβουν, γιατί έχουν προβλήματα μεγάλα κράτη. Χτες βγήκε μια είδηση στην Νότια Κορέα που αυτοκτονούν κάθε μέρα 40 με 42 άτομα. Με μια αναπτυγμένη χώρα που το σύντομα θα φτάσει και θα προσπεράσει και τη Ιαπωνία. Δεν έχει λυμμένα τα προβλήματα. Αμερική έχει προοδέψει πάρα πολύ, αλλά πόσα εκατομμύρια, 50 κάτι εκατομμύρια είναι σε συσίτια. Αυτά δεν θέλω να ζω σε μια χώρα με τέτοια προβλήματα. Και πάλι θα πω, είμαστε έξυπνοι, είμαστε το 2020. Μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, μπορούμε να τα συζητήσουμε, να τακτοποιηθούν και να ομαλοποιηθεί αυτή η ένταση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Βλέπουμε πολλά τρακαρίσματα τελευταία. Βλέπουμε, συμβαίνουν πράγματα που είναι από πίεση. Πολύ χοντρά λάθη, εύκολα νεύρα, εύκολα τσακουμί. Αυτό δεν οδηγεί πουτενά. Άρα, δηλαδή, Γιώργο, το βασικό είναι κοινωνία, να φτιάξουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Μπράβο. Απλά. Να πάμε να φάμε ένα απλό φαγητό. Μην ψάχνουμε κάτι τρομερά πράγματα. Πάντως, έτσι όπως το περιγράφεις, προϋποθέτει ένα πράγμα. Από τον κόσμο, από όλο τον κόσμο, τον καθένα μας, να είμαστε λίγο να ενεργοποιηθούμε. Να κουνηθούμε λίγο. Δηλαδή. Δεν θα μας χαρίσει κανένα τίποτε. Να φιλτράρουμε αυτό που βλέπουμε. Περνάει η ζωή μας μπροστά και φεύγει. Και εμείς πολύ γρήγορα, την κοιτάμε. Πολύ γρήγορα περνάει. Πρέπει να φιλτράρουμε κάτι είδηση. Την κοιτάμε και περιμένουμε κάθε βέβαια που θα έρθει ο σωτήρας πολιτικός να μας σώσει. Ακριβώς. Πρέπει Ωραία, να μας τι διαφορετικό λέτε εσείς λοιπόν από ό,τι λέει ο κάθε πολιτικός. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Βασικό αυτό. Βασικότερο είναι να είναι καλά ο συνάδελφος, ο φίλος, ο γείτονας σου απέναντι, την άλλη εταιρεία ανταγωνιστική να είναι καλά. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ στη δικιά μου τη δουλειά το παιδί, το αθλητή, το ενός συνάδελφου προπονητή που κάνουμε τα ίδια αγωνίσματα, θα δώσω το καλύτερο μου τον εαυτό πιο πολύ σε αυτό το παιδί, γιατί όσο πάει καλύτερα και αυτός, τόσο θα γίνει το ανταγωνισμό σε άλλο ένα καινούριο επίπεδο. Πρέπει να το βοηθήσω με τα όλα μου τα ξέρω, να τα μεταδώσω, να βελτιωθεί αυτός για να μπορώ να ξαναβελτιωθώ εγώ. Μιλάς όμως εδώ πια για ανθρώπινες αξίες, για αξίες γενικά στη ζωή του καθενός. Μην τα που σε αυτά υποτίθεται ότι η αριστερά έχει ένα προβάδισμα. Τώρα βέβαια, έτσι όπως γίνει, έχει χαθεί αυτό το προβάδισμα ή έχει. Δεν το ακούνε, νομίζω, οι νέοι. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ με πολλά σοβαρά προβλήματα. Ποιος θα σε υπερασπιστεί? Ένα μεγάλο ποσοστό του ΚΚΕ μέσα, τα σκέφτονται και οι άλλοι τι απόφαση θα παρχτεί αύριο. Μπορεί γιατί όμως το 20, το 30 εύκολα πέφτει στα 15 και το 15 εύκολα πάει 35. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει αυτό που η ιστορία τελευταία χρόνια. Ότι αδερφέ, αν θες να βοηθηθείς, καταρχήν βοήθα εσύ μόνο στον εαυτό σου και δεύτερον κάνε με πιο ισχυρό να σε στηρίξω. Μα το περιέγραψε ο Γιώργος πολύ νωρίτερα με αυτό που είπε με τους Έλληνες πάνω στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη περιγραφή. Εκεί πέρα που οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες, το περιβάλλον είναι πιο καλύτερο. Απλώνει τον εγώ. Καλύτερα και άλλο. Το εγώ να αναπτύσσεται πιο εύκολα. Λέει ένα μήνυμα εδώ ο Μητσοφάρμακος. Λέει καλησπέρα άρχοντες και στον Γιώργη. Έχω διαβάσει παλιότερα ένα άρθρο, λέει, που τον ανέφερε σαν σκηνοθέτη των ελληνικών θριάμβων. Όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, καινοτόμησε με το να κάνει προπόνηση τη Δευτέρα μετά το μάτς της Κυριακής για τους παίκτες που δεν είχαν παίξει. Έτσι έγινε. Και Κυριακή. Έχει, λέει, να μας πει κάποια αστεία ιστορία από παράπονα μόλις τώρα γύρω σε αυτό το πράγμα στους παίκτες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει, στο τέλος για τις μεγάλες επιτυχίες που έχει φέρει και το έργο του στις μικρές ηλικίες. Αυτό που έκανε ο Γιώργος πριν από 20 χρόνια, τώρα οι ομάδες το κάνουν όλες σήμερα. Δηλαδή αυτό τότε, πριν από 20 χρόνια, που φαινόταν. Τι ήταν καινοτομία τότε αυτό να κάνεις προπόνηση τη Δευτέρα μετά το μάτς? Μόλις είχαν ρεπό. Δεν υπάρχει καλύτερη αποκατάσταση από την, για ένα επαγγελματία αθλητή, ενεργειακή αποκατάσταση. Δηλαδή. Ενεργειακή είναι στο γήπεδο. Σε πιο χαμηλό ρυθμό, πιο μεγάλη διάρκεια, με πιο καλό στο τέλος αποκατάσταση από τους φυσιοθεραπευτές, μια σάουνα και μια καλή συζήτηση, αλλά τα έχει ιδρώσει.
αυτή είναι η αποκατάσταση. Δεν είναι στο κρεβάτι και στο καφέ. Και εμείς το παλέψαμε πάρα πολύ να μπει αυτό το πράγμα στο πρόγραμμά μας. Μπήκε όμως. Μπήκε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τα παιδιά που δεν παίζανε, εγώ ήμουνα και Κυριακή, γιατί δεν παίζουν δύο ομάδες, να το πω έτσι. Είναι στο 28 αριθμό, οι 10 μένουν. Εγώ πήγαινα κάθε Κυριακή εδώ απέναντι από το Λίντρα Μάριοτ, πήγαινα στην προπόνηση, κάναμε μια ωραία προπόνηση με αυτούς που δεν ήταν στην ομάδα για το μάτς. Στο μάτς μπορούσαν να παίξουν και 11 και 12 και 13, μένανε 5-6. Με αυτούς 5-6 εγώ εκτελούσα την επόμενη μέρα προπόνηση για να είναι στο ίδιο επιβάρυνση και η ίδια γύμναση με τα παιδιά που έχουν παίξει, να είμαστε εισάξιοι στο επόμενο προπονητικό παιχνίδι μεταξύ μας και να είμαστε σε μια ετοιμότητα και οι 28 ανά πάσα στιγμή να παίξουν. Λοιπόν, για να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις, ακόμα και εξειδικευμένες. Ναι. Κάποιος ρωτάει μάλιστα τη γνώμη σου, ξέρω εγώ, για συγκεκριμένους αθλητές ή για τα προσόντα όσον αφορά το στιβικό της ιστορίας ποδοσφαιριστών, ας πούμε, όπως ο Φορτούνης. Λοιπόν, μιλάμε με τον Γιώργο Πομάσκη, υποψήφιο βουλευτή του ΚΚΕ στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας. Όχι ευρωβουλευτή. Υποψήφιο βουλευτή, ναι, είχε κατέβει. Στην Ευρωβουλή, ναι. Πέρασε. Λοιπόν, υποψήφιο βουλευτή με το ψηφοδέλτιο του Επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άμε και ενδιαφέροντα πράγματα με τον Γιώργο Πομάσκη. Πρώτο αθλητή παλιό και προπονητή τώρα στο Στίβο που έχει βγάλει από τα μεγαλύτερα αστέρια. Και μόλις είχαμε πάει την κουβέντα, ξεκινήσαμε για μια ερώτηση που είχε εδώ πέρα για το Φορτούνι, ας πούμε, και το ατομικό του πρόγραμμα και αν μπορεί ο Φορτούνις να παίξει σε πιο ψηλά στάνταρ από πλευράς. Και ο κάθε Φορτούνι. Ναι, απλώς τώρα ήταν τα μηνύματα συγκεκριμένα. Αλλά θα συνεχίσω την κουβέντα, το πούμε και αυτό. Αλλά θα συνεχίσω την κουβέντα από αυτό που μου είπε τώρα. Τα κορίτσια και τα παιδιά που είναι στο Άραμε Πικοντό προπονούνται σε κλειστό. Δεν έχουν ανοιχτό. Δεν έχουμε στρώμα έξω. Τι στρώμα θέλει, Φλοκάτι, τι να τη φέρουμε εμείς από το σπίτι, άμα είναι. Όχι, θέλει. Άλλο λέω. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να πάρουν ένα στρώμα να. Αυτό δεν δυσκολεύει και τη δουλειά σας. Το ταρτάν, βεβαίως. Γιατί είναι άλλες συνθήκες στο ανοιχτό, άλλες στον κλειστό. Δηλαδή, ο άνεμος και όλα αυτά. Γι' αυτό βλέπετε, γιατί ειδικά το επικοντό, πάρα πολλοί αθλητές έχουν καλύτερη επίδοση στο κλειστό παρά στο εξωτερικό. Ενώ εμείς στο μήκο και στα τριπλούν έχουμε τα πιο καλές επιδόσεις έξω, γιατί βοηθάει το αεράκι. Είναι πιο ανοιχτός ο χώρος, άλλα ταρτάν είναι μέσα, άλλα έξω. Αλλά εμείς δεν έχουμε ταρτάν, είναι έχει καεί και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία προπόνηση έξω. Τρομερά αυτά. Και συγχαρητήρια στο Φορτούνι, γιατί έχει αποφασίσει να γυμναστεί ατομικά. Ατομικά. Αυτό μην ξεχνάμε, γιατί μια ομάδα που είναι σύνολο ατομιστές μέσα να βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν. Και άμα το σύνολο ατομιστές μέσα είναι σε καλύτερο επίπεδο, τόσο καλύτερη θα γίνει και η συνεργασία και το αποτέλεσμα μέσα από την ομαδικότητα την επόμενη μέρα. Είπες όμως πριν ότι, ρε παιδί μου, κάθε ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, ή κάθε αθλητής έχει το δικό του μειοσκελετικό σύστημα, τις δικές του ιδιαιτερότητες κλπ. Αν είναι ατομικό το άθλημα, μπορείς να το δουλέψεις. Σε μια ομάδα, ας πούμε, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδοσφαίρο, που έχει 20 άτομα, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει έναν ξεχωριστά με βάση τα χαρακτηριστικά του. Είναι, παιδί μου, να φτάσουν τα στοιχεία του καθενός. Ναι, άλλο λέω, είναι ρεαλιστικό από πλευράς. Είναι. Προγράμματος. Είναι και έτσι πρέπει να γίνει. 20 άτομα να γυμνάζονται με διαφορετικό 20 τρόπο. 20 άτομα που είναι τελείως διαφορετικοί, πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί, να συζητήσει με πολλοί γνώστες του αθλητισμού, να καταβάλουν κάτω τα σχέδιά τους και τα πλάνα του και τα παραμέτρους που έχουν φτάσει, να δούνε πού έχουν ελλείψεις, πού έχουν αδυναμίες, πού έχουν δυνατότητες, να τα ισορροπήσουν αυτά και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν το πρώτο του ατομική του κατάσταση και από εκεί και πέρα ένας προπονητής πολύ πιο εύκολα συναρμολογεί, ναι, μια ομάδα από πολύ ψηλά ικανούς αθλητές και τότε κερδίζει αυτή η ομάδα. Θέλει αθλητές το ποδόσφαιρο πάντως. Μόνο αθλητές κερδίζουν. Μόνο αθλητές, και το βλέπουμε και η Αγιάξ πάλι μας το έδειξε φέτος με νέα παιδιά που είναι μια καλή ακαδημία. Αυτό που τώρα έδωσε μια ωραία πάσα να ολοκλήρωσε αυτό που θέλω να πει, να ρωτήσω κάτι αυτό, γιατί έχει και με το Στίβο που ασχολείσαι. Το κομμάτι των ακαδημιών στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο το μπάσκετ και κάποια ομαδικά αθλήματα. Σε ατομικό επίπεδο, θα έπρεπε να υπάρχουν ακαδημίες που να ασχολούνται λίγο παραπάνω. Εννοείται. Εννοείται, πιο βαθιά, πιο ουσία. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι να έρθουν 20 παιδιά να κάνουν ένα παιχνιδάκι. Ναι, εντάξει, αλλά πόσο δύσκολο να υπάρχει μια ακαδημία Φερρυπίν Στίβου
Αυτό είναι δηλαδή που εκεί πέρα τα ατομικά αθλήματα δεν είναι δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα. Δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο που θα έχεις 20-30 παιδιά που θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Άμα είναι μια ακαδημία Στίβου, θα είναι 20 αθλήματα. Αυτό εννοώ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι που ο Γιώργος το ξέρει και ως προπονητής ανέφικτο. Πρέπει και οι προπονητές να είναι πολύ γνώστες. Βλέποντας ένα παιχνίδι, αμέσως να ξεχωρίζουν τα τρία παιδιά που μοιάζουν μεταξύ τους, τα άλλα τρία που μοιάζουν για άλλους παραμέτρους και οι άλλοι πέντε που είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Αμέσως μετά την προπόνηση, εμείς πρέπει να επέμβουμε, να μπορεί να βοηθήσουμε το. Την πρώτη ομάδα με αυτό που της λείπει, αυτό που έχει ικανότητα να το ξαναανεβάζουμε, να το βελτιώνουμε και σε κάθε ομάδα να προσθέσουμε κάτι. Γι' αυτό έχουμε και μία ώρα μετά. Όλοι οι επαγγελματίες αθλητές δουλεύουν. Την τελευταία, άμα παρακολούθησα μια νύχτα, πάρα πολλά ξέρω για τον Τζόρνταν. Τον Τζόρνταν όμως σαν baseball δεν το ήξερα. Ο Τζόρνταν πήγαινε για προπόνηση. Καθόταν με την ομάδα για προπόνηση, τέλειωνε η προπόνηση, αυτός καθόταν στο γήπεδο για προπόνηση, έφευγε να δώσει μια συνέντευξη και ξαναγύρναγε για προπόνηση, κάνανε η ομάδα προπόνηση και μόλις έφευγε η ομάδα αυτός ξανά έκανε προπόνηση. Και ένας δημοσιογράφος την πρώτη χρονιά που πήγε, πρώτο μήνα, το γελιοποίησε με τα άρθρα του και μετά από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο που πήγε, είπε αυτός μπορεί να γίνει και πολύ καλός στο καινούριο το άθλημα. Απλώς δούλεψε. Μάλιστα, να περάσουμε στις ερωτήσεις λοιπόν. Λέει ένας φίλος θέλει τη γνώμη σου για Αντετοκούμπο και Τσιτσιπά. Τώρα τι να πούμε. Για αυτά τα επίπεδα μόνο λες μπράβο, να είναι υγιείς και να συνεχίσουν. Εγώ είδα την πρώτη μήνα που πήγε Αντετοκούμπο στην Αμερική, είχε στο σπίτι του, ήταν γυμναστήριο. Δεν είχε σαλόνι, δεν είχε. Και η τηλεόραση ήταν στο γυμναστήριο. Και ακολούθησε φοβερό πρόγραμμα. Ο Τσιτσιπάς να είναι καλά το παιδί, να μην ευριάζει. Ευριάζει, εγώ, ναι. Ευριάζει, γιατί αυτό τώρα είναι ωραίο λάτι. Είναι ο χαρακτήρας του. Πόσο δύσκολο είναι σε έναν αθλητή, μια αθλήτρια που έχει λίγο πιο έντονο ταπεραμέντο, ένας προπονητής να το περιορίσει λίγο, να είναι να συγκρατείται περισσότερο. Εγώ νομίζω μόνο στο θα βρει το τρόπο να το κρατήσει μέσα του, να το κρατάει για πείσμα και να το βγάλει στον επόμενο πόντο. Όχι προς τη δεξιά-αριστερά. Ρωτά ένας φίλος, ο Φίλιππος. Κύριε Πομάς, λέει, οι μεταγραφές που γίνονται στον παγκόσμιο στίβο από κάποιες χώρες είναι πισωγύρισμα για την ΙΑΦ. Εκεί δεν μπορεί να φερνάρει το φαινόμενο αυτό που μόνο καλό δεν κάνει. Αυτό ήδη τέλουσε. Και στην Ευρωπαϊκή και στην ΙΑΦ πάρα πολύ δύσκολα πια κάποιο παιδί μπορεί να αλλάξει υπηκότητα και να αγωνιστεί με άλλη εθνική ομάδα. Αυτό έχει τελειώσει και βάλανε φρένο. Μια μεγάλη ιστορία που είχε γίνει όμως στον παγκόσμιο στίβο είναι αυτές οι ιστορίες με κάποιες εθνικές ομάδες που δεν περνάνε τους έλεγχους αντιντόπινγκ. Εσύ γνωρίζεις το ζήσει αυτό. Όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε δει χώρες που αποκλείονται από αγώνες γιατί δεν περάσαν τους ελέγχους. Εκεί πέρα δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα της παγκόσμιας ποδίας, κλασικού αθλητισμού ή της WADA, αλλά τι μπορεί να γίνει για να μην φαίνεται το φαινόμενο. Αυτή δηλαδή ψάχνουν να βρουν αθλητές να περάσουν τεστ, δηλαδή το αυτό είναι υπεύθυνη κάθε ομοσπονδία και οι αθλητές και οι προπονητές. Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι κάθε μέρα του χρόνου σε μια συγκεκριμένη ώρα και σε ποιο τοποθεσία θα κάνουμε προπόνηση. Αυτός είναι ο νόμος. Όποτε βγει ένας νόμος, εμείς πρέπει να είμαστε υπάκουοι και να το εκτελούμε με το καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Άμα δεν κάποιες ομοσπονδίες δεν συμμορφώνονται, κάποια ομάδες προπονητών, αθλητών, εννοείται με τέτοια έντονες ελέγχους που γίνονται τελευταία, με ένα μήνα τα με ξεγελάσεις, δεύτερο μήνα τώρα η επικοινωνία μεταξύ αθλητών είναι τόσο έντονη. Πρόσφατα είχαμε ένα θέμα, δεν μπορεί ένας αθλητής που κάνει τάδε επίδοση μετά από 3 μήνες να μου εμφανίζεται να κάνει μια επίδοση που είναι τεράστια. Δεν έχει την ικανότητα, κάτι έχει κάνει παράνομο. Και αυτό πια σταματάει. Βλέπουμε το προφίλ των αθλητών πια είναι πολύ διαφορετική. Εγώ νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και η ΟΑΔΑ και οι ομοσπονδίες, αλλά αυτό το φαινόμενο το υπάρχει και συνεχίζεται να υπάρχει. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, οι μάνατζερες πόσο κακό έχουν κάνει στο ελληνικό στίβο και αν θέλετε λέει να το τοποθετηθείτε για το συμβάν με τον Καραλή και τον προπονητή του. Την έκανε και κοντερότης, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι λεπτή η θέση σου και τα λοιπά. Δεν την κατάλαβα καλά, δηλαδή. Οι μάνατζερ καταρχήν, πόσο κακό έχουν κάνει στον ελληνικό στίβο. Και δεύτερον, αν θέλετε να τοποθετηθείτε για το συμβάν με τον Καραλή και τον προπονητή του.
Καραλή, τι προπονητή είναι, εννοεί το κύριο Τσόνι, εννοεί ναι. το προηγούμενο ή τη διαμάχη με το κύριο Κιτέα, δεν καταλαβαίνω. Λογικά, ναι. Το θέμα ναι. που με αυτά με το ρατσιστικό σχόλιο που έγινε με ολόκληρη ιστορία και πήρε διαστάσεις. Εγώ νομίζω αυτό πρέπει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έχουμε δύο ταυμάσια παιδιά που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είπαμε μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Και άμα σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος, αυτά έξω και μακριά από εμάς. Μάλιστα. Και για τους μάνατζερς. Οι μάνατζερ, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχει Έλληνας μάνατζερ. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανήκουμε όχι, κάπου. Εγώ ρωτώ, τα παιδιά του Στίβου έχουν μάνατζερ. Έχουν, οι καλοί έχουν. Η Κατερίνα έχει μια Αμερικανίδα, εμείς έχουμε ένα Σλοβάκο, ο άλλος έχει. Δηλαδή, ο καθένας έχουμε Ιταλούς, έχουμε. Τα παιδιά στην πορεία και τους έχουν. Έχουν γίνει κάποιες επαφές και κάποιος έχει επιλέξει το μάνατζερ. Είναι ένα κομμάτι που μας βοηθάει αρκετά. Αρκετές φορές όμως έχουμε και προβλήματα, γιατί προτεραιότητες μπορεί να έχει κάποιος άλλος αθλητής ναι. από το γκρουπ του κτλ. Ναι. Αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, τα καλύτερα είναι πιο πολλά από τα καλά είναι πιο πολλά από τα. Κατά τη γνώμη αρνητικά. Σου, ρωτάει ένας φίλος. Πού οφείλεται η τόσο καλή φυσική κατάσταση στην Premier League, στην Αγγλία ειδικά, γιατί διαφέρει από όλες τις χώρες. Είναι σωματοδομή, είναι τι είναι ακριβώς. Ο Σερ Φέρκινσον κατάφερε να έχει όλοι οι αθλητές με ένα-δύο κιλά διαφορετικό βάρος. Όλοι πάνω δηλαδή, κάτω δηλαδή, ήταν στο ίδιο ύψος. Όλοι κάνε ψηλά το ίδιο άνοιγμα και καλύπτανε τις γραμμές και βοητάγανε. Αναπτυζόταν πολύ εύκολα, αυτό μας το έχουν δείξει Ρομπέρτο Κάρλος και του δεξί μπακ της Βραζιλία παλιά, ο Καφού. Δηλαδή αυτοί κάνουν ένα σύστημα 4-4-2, του κάνουν 4-6-4. Γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία φτάνανε δεξιά και αριστερά και βάζανε και γκολ. Και γίνεται μια ομάδα με 4 άτομα παραπάνω στις άλλες δύο γραμμές. Και ο Φέρκινσον έκανε όλοι μαζί και μπρος και πίσω από οι κοντινές γραμμές, αλλά έπρεπε να μπορεί να τρέξει σε 90 λεπτά. Και έχει κερδίσει μάτς τα 90 πάρα πολλές φορές. Αυτή η ικανότητα πώς καταφέρουν όμως και δουλεύουν τόσο πολύ τη φυσική κατάσταση, γιατί είναι το πρωτάθλημα που έχει τα περισσότερα μάτς. Δηλαδή είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τα περισσότερα παιχνίδια από όλες τις άλλες. Παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και δεν. Είναι διαφορετική προπόνηση. Αγγλία, όχι. Απλώς η αγωνιστική δράση είναι πάρα πολύ έντονη. Και μένουν πολύ λίγες μέρες χωρίς έντονη συμμετοχή. Δηλαδή το μάτς είναι ανά 4 μέρες ή ανά 3 μέρες. Έτσι είναι η NBA, έτσι είναι η Ισπανία, έτσι είναι και η Αγγλία. Κάνουν 70 μάτς και άνω της χρονιάς. Σου μένουν 2-3 μέρες ανδιάμεσα. Εκεί δουλεύει προσωπικά ο καθένας τη δικιά του αδυναμία ή ετοιμάζεται για τον επόμενο μάτς. Και αμέσως είσαι σε μέγιστη απόδοση. Και το ζήτημα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο η ένταση της προπόνησης. Εγώ το λέω, δίνω παράδειγμα του Μπρούσλι. Μπρούσλι δεν κάνει αργές κινήσεις. Έκανε μόνο γρήγορες κινήσεις, γιατί ήταν γρήγορος. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος. Είναι πολιτική ερώτηση. Λέει, καταρχήν σεβασμό σε Πομάσκι, Παπά, Μπαρτζόκα, Κοφίδη, Κατσιπαναγή και γενικά πολιτικοποιημένους αθλητές. Γιατί λέει κύριε Πομάσκι, δεν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού να στηρίζουν το Κουκουέ? Γιατί στη Λατινική Αμερική είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο οι ποδοσφαιριστές να στηρίζουν ανάλογες πολιτικές δυνάμεις ή καταστάσεις, γενικότερα το λαό? Δύσκολα τα δώσω απάντηση. Δεν είμαι τόσο γνώστης και τόσο να το έχω. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Εγώ τα πω μόνο από τη δικιά μου τη μεριά. Ναι. Εγώ το συνδυάζω στη προσοχή που δίνουμε για την παιδεία, για την οικογένεια. Αυτό είναι πολύ βασικό για μένα, να μπορεί να εξετάσουμε τι ικανότητες το παιδί, τι πώς μεγαλώνει, με τι ανατροφές του κάνουμε. Γι' αυτό βλέπουμε, εγώ μπορώ να αντιστρέψω λίγο και να πω, μη κανένας υπουργός δεν ήρθε το παιδί να το γυμνάσω. Κανένας σε πολύ πλούσια οικογένεια δεν ήταν στο γήπεδο να με βρει. Και είναι κάτι που με προβληματίζει σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά κάπου από το λαό βγαίνουνε.
Ναι. Σε μια πιο φτωχή γειτονιά το παιδί είναι πιο μεγάλο τσαμπουκά από το καλό σαλόνι. Και στη δικιά μου το επάγγελμα στρεφόμαστε πιο πολύ στο απαναστάτη, να το πω λίγο, να ναι. το πω στο ενεργοποιημένο, να το πω στο παλαιστή, βιοπαλαιστή. Αυτά τα παιδιά μου αρέσουν. Στον αγωνιστή γενικά. Και εγώ γι' αυτό ανήκω. Ένας κάπως... ακροατής από την Κρήτη μας στέλνει ένα ερώτημα και λέει: έχω παρατηρήσει διαχρονικά, λέει, ότι ο αθλητής του κυρίου Πομάσκη δεν είναι αθλητές επιδόσεων, αθλητές αγώνων. Είναι, λέει, σε ένα καλό επίπεδο όλη τη σεζόν και τις μεγάλες επιδόσεις κάνουν, λέει, στον αγώνα που χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι ένα από τα πιο δυσκολότερα κομμάτια στη δουλειά, λέει, που έχετε ως προπονητής, είναι το φορμάρισμα των αθλητών την κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ που μου κάνει τέτοια ερώτηση ο φίλος. Αυτό μου πήρε πολλά χρόνια και εμένα. Πολλές δηλαδή, φορές. Σαν προπονητή, εννοείς. Σαν προπονητής. Mm. Τα πρώτα χρόνια θέλαμε αμέσως. Το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Πιεζόμαστε και από εσάς, από τους δημοσιογράφους. Δεν είχατε υπομονή. Πρώτο αγώνο Μάιο. Όχι, δεν πήγαμε καλά. Αυτό ήταν η τελευταία προπόνηση, να το πω. Η πρώτο αγώνα είναι κάτι ενδιάμεσο. Με τα χρόνια, με τις επιδόσεις και που ήρθαν στις καλούς αγώνες, αυτό μου έφυγε λιγάκι και είχα εγώ παραπάνω υπομονή, μπορούσα να το εξηγήσω και πιο ομαλά πέρναγα το πρώτο στάδιο της αγωνιστικής περίοδου της χρονιάς. Και έτσι βάζαμε στόχους και κάπως το ψηλό το έχω βρει τελευταία χρόνια, βλέποντας το παιδί, στοχεύομαι στο παράδειγμα φέτος είναι Ντόχα του Οκτώβρη. Τι να κάνει ο Μίλτο τώρα στη Κίνα το 1η Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλύτερα να περνάμε πιο ήρεμα, να είμαστε υγιείς, να είμαστε, γιατί δεν αντέχουν και τα παιδιά. Τη πίεση. Τη πίεση. Έχουμε, μπορώ να αναδείξουμε αυτό, πάρα και πολλά. Συνθήκες, γιατί δεν είναι να παίζεις κάθε μέρα στο ίδιο γήπεδο πέρα. Τη μία μέρα πας στην Αμερική, την άλλη στην Αυστραλία, κουράζονται, την άλλη στη Ρωσία, την άλλη στην Κίνα. Είναι και κουράζονται. Μεγάλες αποστάσεις πρώτα ταξίδι. Εγώ είμαι μόνος με ένα team φυσιοθεραπευτών που έχω στο γήπεδο. Στο ταξίδι δεν έχω. Γιατί? Φυσιοθεραπευτής. Είμαι μόνος μου. Ποιος θα τους πληρώσει να έρθουνε, γι' αυτό? Ναι, έχουμε προβλήματα. Πώς το βλέπετε? Ναι, αυτό είναι λογικό, ναι, ναι. Είμαι ένας, εγώ και οι αθλητές μου. Αυτό πολλές φορές με στεναχωρεί, γιατί δεν έχω team, δεν έχω βιολόγους, δεν έχω σύμβουλος του βιταμινών, δεν έχουμε. Τώρα τελευταία προσπατώ με χίλια ζόρια με μια εταιρεία πολύ σοβαρή να χρησιμοποιήσουμε καλά συμπληρώματα, να είναι ασφαλή πρώτο απ' όλα, γιατί δεν ξέρουμε ποιο βενζινάδικο έχει ρίξει ένα κουβά νερό και σου έπεσε στο καρμπιρατέρ και κάει και το μηχάνημα. Εγώ δεν ξέρω τι σκεύασμα αγοράζω. Έχουμε πολλά πολλά προβλήματα και αυτά είναι θέματα που τα συζητάμε σε πολλά επίπεδα και να μην έχει ευθύνη μόνο ο προπονητής και ο αθλητής. Ας έχει ευθύνη και ο κύριο Κόε, άμα πιαστεί ένα αθλητής από το άθλημά μας. Γιατί πολλά παιδιά, και πρόσφατα είχαμε τέτοιο θετικό δείγμα από σκεύασμα που έχει αγοραστεί από σούπερ μάρκετ. Δεν είμαστε προστατευμένοι, αλλά απ' την άλλη, όπως ξέρετε όλοι, η βιομηχανία τελευταία έχει μεταφερθεί όχι από τα ρούχα και από τα αυτοκίνητα, έχει μεταφερθεί και στα προϊόντα για φαγητό, για τα κρέατα, για στο αγροτικά προϊόντα. Δεν έχουν τις ίδιες ουσίες και δεν καλύπτουν το οργανισμό και αλλήμουν ένα οργανισμό που εγώ το πάω. Ωραία. Στα κόκκινα κάθε μέρα. Γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι κάποια συμπληρώματα και πρέπει να είναι πρώτο safe, πρέπει να είναι πρώτο πολύ σίγουρα, γιατί είναι να μην συμβεί κάτι το παραμικρό. Είναι δύσκολο έργο. Θα σου πω κάτι που έχω σκεφτεί. Καταρχήν, λέει εδώ ο σύντροφος ο Παύλος, λέει μπράβο σύντροφε, σου λέει συγχαρητήρια παιδιά που ακούμε σχήματα ζωής. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ζούμε σε μια εποχή όπου το κέρδος είναι το ένα, πω, είναι το η βάση της λειτουργίας. Ναι, το αρχή και το τέλος. Αρχή και τέλος. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό σιγά σιγά στον αθλητισμό αρχίζει και επηρεάζει. Δηλαδή, βλέπουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, Μουντιάλ στο Κατάρ. Βλέπουμε διοργανώσεις επί διοργανώσεων. Βλέπουμε έξτρα διοργανώσεις τώρα, ξέρω εγώ, πώς το λέμε αυτό το έξτρα που μπήκε. Το National League. Ναι, το Nations League. Το Nations League. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές πια, όχι απλώς τους ξεζουμίζουμε, όχι απλώς δεν έχουν χρόνο για ξεκούραση, αλλά έχω την εντύπωση πως τους πρόχνουν τελικά να πάνε σε βοηθήματα για να αντέξουν. Πώς μπορεί να αντέξει ένα προσβεστή να παίζει τρία χρόνια συνέχεια? Να το προσθέσω αυτό που λέει ο Κώστας Γιώργο. Τι αντοχές έχει ένας αθλητής μέσα ένα χρόνο? Δηλαδή,
αν μπορούμε να πούμε ότι είναι 12 μήνες, το maximum που μπορεί ένας αθλητής για να μην έχει προβλήματα, πόσο είναι ότι μπορεί να αγωνιστεί, 10 μήνες, 9, 8, δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, και μιλάμε γύρω για τα ομαδικά αθλήματα, ναι, που είναι συνεχόμενο. Κοιτάξτε, έχουν και το ρεπό τους οι αθλητές. Έχουν 20 μέρες που ξεκουράζονται. Μαθαίνει ο οργανισμός, μαθαίνει και μπορεί να αποντίδει. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλη τη χρονιά, αλλά σε ανά 2-3 εβδομάδες λίγο χαλάρωμα, όπως βλέπουμε και κάποιος, ναι, το αφήνουν έξω, δεν παίζει 1-2 εβδομάδες. Βρίσκουν τρόπο να το χαλαρώνουν και μετά πάλι να φόρτσα. Για μένα, ο καλά γυμνασμένος μπορεί να είναι λίγο κουρασμένος, αλλά είναι καλά γυμνασμένος. Εμείς τέτοιους αθλητές θέλουμε. Και αυτοί αντέχουν. Το ξεκούραστο είναι αγύμναστο. Ναι. Και αυτός δεν έχει ούτε αύριο ημέρα, και όσο το ξεκουράζεις, τόσο στο βάθος χρόνου γίνεται χειρότερος και χειρότερος αθλητές. Εγώ επιμένω, πρέπει να είμαστε λίγο κουρασμένοι και καλά γυμνασμένοι. Κάποιες χώρες στον κόσμο δουλεύουν πάνω, ειδικά στο κομμάτι του στίβου, έχουν μια ολόκληρη, δεν θα πω τη λέξη βιομηχανία, αλλά ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Δηλαδή, το κράτος στην ουσία βοηθάει. Υπάρχουν, θυμόμαστε παλιά, τι γινόταν, η Κίνα είναι μια χώρα που δουλεύει πολύ πάνω στο κομμάτι, σε όλα τα αθλήματα. Τώρα να δείτε. Αυτό, και εσύ περιέγραψες κάποιους τομείς που εσείς έχετε θέματα. Δηλαδή, τους συνεργάτες του προπονητή, τον βιολόγο, τον φυσιοθεραπευτή. Πόσο λοιπόν δύσκολο είναι το έργο που κάνετε εσείς, την ώρα υπάρχουν άλλοι που στην ουσία είναι πολύ πιο προηγμένοι σε όλα τα επίπεδα. Τώρα με τσιγκλάς και θα πω μια αλήθεια. Είπαμε για το Ολυμπιακό ότι πρέπει να γίνουν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Πνευματικό, εργατικό, πείρα, γνώση, να το πω σε όλους τομείς. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις, μα δεν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα να έχει ιστορία σε αυτούς τους τομείς. Ποιος να γίνει συνεργάτης μου, να το μάθω εγώ τι να κάνει. Εγώ θέλω να είναι καλύτερος από μένα, να μάθει εμένα. Να με προστατέψει, να με βοηθήσει. Κάνει προσπάθεια η Ομοσπονδία. Αλλά είναι παιδιά που τώρα τελειώσανε πανεπιστήμια. Σίγουρα κάποια μέρα θα φτάσουν και αυτοί στα απαιτούμενα επίπεδα. Τώρα δεν μπορεί να είναι συνεργάτης μου. Είμαι λίγο αυστηρός σε αυτό, αλλά θέλω να είσαι καλύτερος από μένα. Αν υπήρχαν οι άνθρωποι που λένε συνεργάτες, βεβαίως θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι. Βεβαίως. Φυσικά. Διότι. Φυσικά. Τον θέλω αυτό. Ρωτάω, πηγαίνουμε έξω, έχω κάποιες γνωριμίες, ανταλλάζουμε κάποιες απόψεις, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είμαστε αυστηροί σε κάποια θέματα. Δεν μπορεί να είμαστε συνεργάτες. Εγώ θέλω εσύ να με ζουρίσετε. Θέλω να μου κάνετε πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Δηλαδή να μάθει και ο κόσμος. Δηλαδή να είμαστε. Πρέπει να σερβίρουμε πάρα πολύ καλό προϊόν. Και αυτό το καλό προϊόν πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε μόνο πολύ καλό επίπεδο ανθρώπους. Και όπως λέει ο Μιχάλης, ακριβώς αυτό λέει. Ευχαριστούμε λέει, που φέρετε έναν άνθρωπο που μπορεί να πει δύο ενδιαφέροντα πράγματα και να έχει θέση ξεφεύγοντας από αυτό που λέμε πολιτικά αντισυνήθως. Οι άνθρωποι του αθλητισμού που ασχολούνται με την πολιτική το κάνουν με τους απόλυτα επιδερμικούς όρους που τους υποβάλλει η πολιτική ίδια. Εσύ λοιπόν, Γιώργο, για πάρω και αφορμή από το μήνυμα αυτό και μια και φτάνουμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Πες μου λίγο, όταν σου πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα να ασχοληθείς, να μπεις στο ψηφοδέλτιο, πώς το σκέφτηκες, πώς το εισέδραξες? Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Σκέφτηκα ότι μπορώ να δώσω άλλες 10 ψήφους σε μια οργάνωση που αύριο θα υπερασπίσει μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι στη κορυφή της κοινωνίας, αλλά είναι χαμηλά εκεί που βρίσκομαι και εγώ. Εμένα σε ένας απλός άνθρωπος με 900 ευρώ μισθό, τι άλλο να σας πω. Είναι πολύ απλά, πού να ανήκω εγώ. Εγώ τα ανήκω στη δικιά μου, στο δικό μου το επίπεδο και άνθρωποι που κυνηγάνε, παλεύουν, είναι στον δρόμο, σε κάτι συνταξιούχοι εκεί. Ποιος είναι δίπλα τους που κοπήκαν οι συντάξεις? Θα κάνω μια υποθετική ερώτηση εγώ τώρα. Ποιος είναι δίπλα στο εργαζόμενο, στο απολυμένο, την αμέσως τώρα τώρα πάνε στα εργοστάσια, τώρα πάνε βλέπω στην Ελτά οι άλλοι. Τι πάτε τώρα, προχτές τι δεν πήγατε? Τώρα είναι εκλογές. Πάνε τα πράγματα καλά, εκλέγεσαι βουλευτής και αποφασίζει κάποια στιγμή η επόμενη κυβέρνηση και λέει: θέλουμε απλά τα κόμματα να μας καταθέσουν μια πρόταση για τον αθλητισμό στη χώρα. Και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Κουτσούμπας, και σε ρωτάει: Γιώργο, εμείς ως ΚΚΕ, τι πρόταση θα μπορούσαμε να κάνουμε προς την κυβέρνηση στο κομμάτι του αθλητισμού, εσύ ένας άνθρωπος του αθλητισμού, τι θα ήταν αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξουμε στον αθλητισμό στην Ελλάδα? Ήδη είχα αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Βασιλιάδη πριν το χειμώνα στο Γκλάσγκο. Για μένα γίνονται λάθη στη προτεραιότητα που βάζουμε, τα βασικά που είναι να στρώσουμε τον δρόμο για να γίνονται κάποια άλλα αποτελέσματα. Εμείς κάνουμε τελείως το ανάποδο.
Δηλαδή πρέπει να επιλεχτεί μια ομάδα που είναι γνώστες σε αυτό το άτλημα. Ποια είναι τα τρία βασικά, αυτά να κάνουμε πρώτα. Στο άλλο άτλημα, τα τρία βασικά. Και αυτά τα είναι τη βάση να μπορεί να αρχίζει να εξελίσσεται κάθε άτλημα και να έχει καλύτερες μέρες. Όχι τέτοια, όποιος κλάψει κάπου, εμείς του βουλώνουμε το στόμα με λίγα λεφτά, με λίγο γήπεδο και σε κάτι πισίνες που στέλνουμε εκεί που δεν έχει ούτε ένας κολυβητής κτλ. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και το κατρέφτη της Ελλάδος, της χώρας, το Ολυμπιακό Στάδιο, να είναι παρατημένο, να μην μπορεί να μπει ο αθλητής να γυμναστεί, να μην έχουμε βασικά πράγματα. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και είμαστε έτοιμοι, και άμα με ρωτήσει ο κύριος Κουτσούμπας, θα τα γράψουμε όλη νύχτα. Και τα παρουσιάζουμε με ένα ωραίο σχέδιο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Εμείς δεν φοβόμαστε, συγγνώμη, ναι. Δεν φοβόμαστε να ξεκινήσουμε μια δουλειά. Δεν τα κοιμηθούμε μέχρι να τη τελειώσουμε. Τι είναι αυτό ωράριο, τι είναι αυτό. Εμείς θα δουλέψουμε μέχρι να ολοκληρωθεί και να το πετύχουμε. Όσο και μέρες να χρειάζεται, όσο και να πείσουμε κάποιους ανθρώπους και να τους συζητάμε και να τους αγκαλιάζουμε, ήπιαμε και ένα κρασί μαζί. Αυτό θέλει ο λαός. Ας καταλάβει. Και μια αθλητική ερώτηση τώρα, επειδή είπες ότι έχουμε το παγκόσμιο στην Τόχα. Εκεί τι περιμένουμε ως Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε, είσαι ένας ομοσπονδιακός προπονητής, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει από την Ελλάδα σε αυτή την οργάνωση. Τώρα είχαμε μια σειρά ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και είμαστε πάρα πολύ καλοί. Από εδώ και πέρα γίνεται και ο σοβαρός αθλητισμός και πολύ δύσκολος, και είπαμε να μην μασάμε τα λόγια μας και να λέμε μόνο την αλήθεια. Τώρα είναι ο πραγματικός αθλητισμός. Και τώρα έχουμε εμείς 4-5 παιδιά που είναι σε αρκετό καλό επίπεδο. Πρέπει να κάτσουμε, να γυμναστούμε καλά τα 3 μήνες, να μην σκεφτόμαστε τι ζούμε στην Ελλάδα και όλοι είναι 15 Αύγουστο, είναι στις διακοπές του Μύκονο, στη Λευκάδα, στη Κέρκυρα. Στη Λευκάδα πάει και κανένα, δεν πειράζει. Ναι, θα μείνουμε στο στάδιο, να είμαστε πολύ σοβαροί, να είμαστε πολύ συνεπείς, να είμαστε με το στόχο. Τα μάτια μου να κοιτάνε μόνο εκεί που είναι η πύχη που έχουμε βάλει. Και να αντέξουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με πολύ ζέστη και πολύ άλλη ατμόσφαιρα ρέει σε αυτούς 2-3 μήνες διακοπών στην Ελλάδα. Εμείς να μείνουμε στο γήπεδο και να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία για να μπορεί να απολαύσουμε 2-3 μεντάλια στην Δόχα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Πομάσκι για την πολύ καλή κουβέντα που είχαμε, το πώς ευχάριστα κυλήσει. Νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, να θυμίσουμε, ας πούμε, ότι ήρθε και με την ιδιότητά του, βέβαια, σαν προπονητή και αθλητή του Στίβου και σαν τον προπονητή που είχε να δείξει μια σειρά κορυφαίους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο Έλληνες. Και με την ιδιότητά του υποψήφιου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ για τις επόμενες εκλογές. Καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στο κόμμα σας και καλή επιτυχία φυσικά και στους στόχους και στους αθλητές σας. Και καλό καλοκαίρι. Να σε καλά.